Σημαντικές απώλειες καταγράφει το χρηματιστήριο Αθηνών. Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, αφού οι συνεχείς ρευστοποιήσεις οδηγούν σε απώλειες που αγγίζουν το 19%. Ο γενικός δείκτης υποχωρεί κατά 7,53 και βρίσκεται στις 730,48 μονάδες, ενώ ο τζίρος δεν ξεπερνά τα 86 εκατομμύρια ευρώ. Οι μετοχές της ΔΕΗ και του ΟΛΠ βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων μετά τις δηλώσεις των νέων υπουργών για πάγωμα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του 17% της ΔΕΗ και της πώλησης του 67% του ΟΛΠ. Την ίδια ώρα, στα ύψη εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, με το δεκαετές να φτάνει στο 10% και το τριετές στο 15,4%.